Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας ξεκίνησε χθες Τετάρτη 9 του μήνα την εορταστική αγορά της με μια πολύ πολύ μεγάλη ποικιλία από μικρά έργα τέχνης που φιλοτέχνησαν οι φίλες του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και φίλες δίπλα από το Διοικητικό Συμβούλιο που είναι, όπως λέγανε παλιά οι γιαγιάδες μας, αυτοί που πιάνε τα χέρια τους. Κάποιες είναι χειροτέχνες πραγματικά και γνωρίζουν και κάποιες μάθανε να φτιάχνουν πράγματα που σημαίνει ότι περάσαν πολλές ώρες δημιουργικές, γεμάτες χαρά και ικανοποίηση ότι πράγματα, όταν, ότι φτιάξαμε, που βλέπαμε ότι φτιάχνουμε πράγματα πάρα πολύ ωραία, με αισθητική, με ποιότητα. Είναι μια διαδικασία, όταν παίρνεις ένα υλικό που το θεωρείς άχρηστο και το μεταμορφώνεις σε κάτι πάρα πολύ όμορφο, σου δίνει και σένα μέσα σου εσωτερική χαρά και ικανοποίηση. Ένας στόχος λοιπόν ήταν αυτός. Το αποτέλεσμα δηλαδή μέσα από ένα εργαστήριο να μάθουμε και να φτιάχνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Ο δεύτερος στόχος είναι αυτή η εορταστική αγορά να δημιουργήσει ένα αποτέλεσμα και οικονομικό για να μπορεί να ενισχυθεί η θεατρική παράσταση που θα παρουσιάσουμε τα Χριστούγεννα που είναι ο Μάγος του Οζ. Η αγορά μας ξεκίνησε χθες 9, θα ολοκληρωθεί στις 16 Δεκεμβρίου και οι ώρες που μπορούν να την επισκεφθούν είναι 10 με 1 το πρωί και 5 με 9 το απόγευμα κάθε μέρα. Υλικά, όπως είναι το ξύλο, το μέταλλο, το ύφασμα, ο πυλός και ένα σωρό άλλα πράγματα, δημιούργησαν έργα τέχνης, όπως έργα ζωγραφικής, χειροποίητα ρολόγια τείχου, αγιογραφίες, διακοσμητικά στοιχεία, όπως και παλιά αντικείμενα που μεταμορφωθήκανε σε καταπληκτικά. Θα σας δείξουμε σε λίγο τι εννοώ. Να πούμε λίγο για τη θεατρική παράσταση. Η παράσταση είναι μια πολύ πολύ ωραία ιστορία και ένα παραμύθι πολύ αγαπημένο από πολλές γενιές. Ο Μάγος του Οζ του Φρανκ Μπάουμ. Είναι η ιστορία της ενός μικρού κοριτσιού, της Ντόροθι, που ξαφνικά ένας ανεμοστρόβιλος εξαφανίζει το σπίτι της και αυτή μένει στο πουθενά. Ψάχνει λοιπόν να βρει πώς μπορεί να επιστρέψει πίσω. Στο δρόμο λοιπόν που πηγαίνει, που ξεκινάει να βρει το σπίτι της, συναντάει τρία διαφορετικά και περίεργα πλάσματα. Έναν τενεκεδένιο, ένα λιοντάρι και ένα σκιάχτρο. Ο τενεκεδένιος δεν έχει καρδιά και ψάχνει να βρει την καρδιά του. Το σκιάχτρο δεν έχει μυαλό και ψάχνει να βρει την εξυπνάδα που του λείπει. Και το λιοντάρι ψάχνει να βρει το θάρρος που του λείπει γιατί είναι ένα δειλό λιοντάρι. Αυτά τα τέσσερα πλάσματα που είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους ξεκινάνε μια οδύσσια μέχρι να φτάσουν στη Σμαραγδένια πολιτεία που είναι ο Μάγος του Οζ και μπορεί να τους δώσει τη λύση. Βέβαια, το τι θα γίνει στο τέλος, να το δούμε στην παράσταση, μην προχωρήσουμε. Στον δρόμο συναντάνε κακές και καλές μάγισσες. Οι κακές πάντα δημιουργούν δυσκολίες και οι καλές τους βοηθάνε. Και έτσι φτάνουν στο τέλος να γίνουν τέσσερις φίλοι καταπληκτικοί, καρδιακοί που λέμε, που σημαίνει ότι αυτή η ιστορία είναι ένα ύμνο στη φιλία και ιδιαίτερα στη φιλία ανάμεσα σε διαφορετικά πλάσματα, κάτι που μας λείπει στη σημερινή εποχή. Είναι ένα ύμνο στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στην ομοψυχία. Ένα παραμύθι που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους και βέβαια θα δώσει και μηνύματα που τα χρειαζόμαστε για να μας προβληματίζουν και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Η παράσταση θα παρουσιαστεί 27 Δεκέμβρη, θα ξεκινήσει 27 Δεκέμβρη, μέχρι τις 30, θα κάνει ένα διάλειμμα 31 και 1η και θα συνεχίσει από 2 έως 6 Ιανουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Το εισιτήριο φέτος αποφασίσαμε να είναι μικρό, να είναι 5 ευρώ, το μισό από άλλες χρονιές, για να μπορέσουν όλα τα παιδιά και οι φίλοι μας να δουν την παράσταση. Και επειδή θα θέλαμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε για κάποια άλλα παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα να ζούνε όμορφα όπως τα δικά μας, είπαμε να βρούμε έναν τρόπο να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Αποφασίσαμε να είναι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ και τα παιδάκια που ζουν εκεί. Οπότε, συν 5 ευρώ, συν 1 ευρώ, 6 ευρώ το εισιτήριο και το 1 θα διατεθεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Λοιπόν, τώρα να σας ξαναγήσω στην έκθεσή μας. Μικρά διακοσμητικά αντικείμενα από πυλό. Γούρια που μπορούν να διακοσμήσουν ένα σπίτι σε πολύ χαμηλές τιμές. Διακοσμητικά ανθρωπάκια φιλοτεχνημένα από την Ελένη τη Χριστοπούλου.
εικόνες, αγιογραφία, ζωγραφική σε ξύλο, πορτρέτα, φιγούρες γυναικείες, στεφάνια πάρα πολύ ωραία, από μέταλλο και πυλό, παλιά καλαπόδια, διακοσμημένα. Μας θυμίζουν παλιές εποχές και αλλοτινές. Κούκλες με ύφασμα, χειροποίητες που βγήκαν μέσα από τα σεμινάρια και τα εργαστήρια. Όλες αυτές τώρα λείπουν και αρκετές, γιατί φύγανε χτες. Χειροποίητα ρολόγια τείχου. Παιχνίδια με ύφασμα. Διακοσμητικά αγγελάκια για τις ημέρες, αγιοβασίλειδες, αγγελάκια, γούρια με το 2016 και γούρια με δραχμούλες παλιές, να μας θυμίζουν κάτι όμορφες εποχές. Κοσμήματα με ασίμι και μη πολύτιμες πέτρες, από μπρούντζο, πολύ μεγάλη ποικιλία, κεριά ζωγραφισμένα, ταπισερή πανό για παιδικά δωμάτια, αρωματικά πορτοκάλια με καναλογαρίφολα να μοσχοβολήσει το σπίτι αυτές τις ημέρες, αγιοβασιλάκια ζωγραφισμένα στο χέρι από κλαδιά ελιάς, παλιές σαΐτες αργαλιού από εργοστάσια που είναι μεταμορφωμένες σε καραβάκια από τον Τάκη το Σοφικίτη, γιατί βοηθάνε και οι παράπλευροι βοηθοί της πειραματικής. Αντικείμενα από μέταλλο, μπρούτζο, παλιά ξύλα της θάλασσας διακοσμημένα με ρόδια από τη Βίκη την Λαμπρινοπούλου και βέβαια και έπιπλα, παλιά, βιβλία, DVD, χειροποίητα λικέρ, παραδοσιακά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, μπισκότα, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, φτιαγμένες από τις νοικοκυρές μας, με καταπληκτικές συνταγές. Σας περιμένουμε όλους τους φίλους να επισκεφτείτε την αγορά μας, να ενισχύσετε την πειραματική σκηνή, αλλά και να απολαύσετε καφέ και ένα γλυκό φτιαγμένο από τα χεράκια μας.